Το αίτημα της ενίσχυσης του συστήματος υγείας για την καταπολέμηση της πανδημίας παίρνει και πρακτική αξία καθημερινά, διότι τα προβλήματα γίνονται όλο και περισσότερα και οι πιέσεις που δεχόσαστε είναι όλο και μεγαλύτερες. Τι πρακτικά συμβαίνει στο ΠΑΓΝΗ, έχετε ενισχυθεί, είστε προστατευμένοι, πώς νιώθετε? Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει και έρχεται ένας περιορισμένος αριθμός εργαζομένων, που βεβαίως με τις μεγάλες ελλείψεις που έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι περίπου 300 νοσηλευτές, οι 35 που έχουν έρθει μέχρι σήμερα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Όταν την ίδια ώρα επιχειρείται να λειτουργήσουν παραπάνω κρεβάτια μονάδες εντατικής θεραπείας, θα έπρεπε τουλάχιστον με την ανάπτυξη που λέει η διοίκηση να έχουμε 60 νοσηλευτές μόνο για τα κρεβάτια εντατικής. Για όλη την Κρήτη συνολικά λείπουν σήμερα από τα νοσοκομεία 2.000 εργαζόμενοι με βάση τους παλιούς οργανισμούς. Οι αιτήσεις, να πω μόνο, ήταν 2.000. Το αίτημα το δικό μας είναι όσοι έχουν κάνει αιτήσεις να προσληφθούν από χτες στα νοσοκομεία, γιατί ακριβώς αυτά τα κενά γίνονται καθημερινά βάρος στην ίδια τη λειτουργία και του νοσοκομείου και της υγείας και της δικιάς μας με την εντατικοποίηση. Τα μηνύματα που έρχονται και από την Ελλάδα αλλά και από την Ιταλία και την Ισπανία και άλλες χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δείχνουν σοβαρά προβλήματα και στα μέτρα προστασίας των ίδιων των υγειονομικών. Μάσκες, γάντια, ό,τι άλλο χρειάζεται. Είστε επαρκώς καλυμμένοι? Όχι βέβαια, και δυστυχώς γίνεται μάχη για να έχουμε μία μάσκα το οκτάωρο ή να φοβόμαστε μην τυχόν την ελερώσουμε ή σκιστή για να έχουμε τη μάσκα για να μας βγάλει όλη, σε όλη τη βάδια. Και μάσκες με το σταγονόμετρο δίνονται και αντισηπτικά δεν υπάρχουν και την ίδια ώρα και γάντια δεν έχουμε. Και παρόλα αυτά επιχειρεί και η διοίκηση της Έβδομης Υγειονομικής Περιφέρειας και η διοίκηση του νοσοκομείου να παρουσιάζουν μια εικόνα ότι υπάρχει επάρκεια και ότι τέλος πάντων είμαστε εμείς πάρα πολύ, αν θέλετε, υπερβολικοί σε αυτά που ζητάμε. Τα αυτονόητα δεν έχουμε δυστυχώς σήμερα. Μας πάμε σε μια μάχη δίχως όπλα, αλλά εμείς θα μπούμε μπροστά ακριβώς για να υπερασπιστούμε την υγεία του λαού μας, όπως έχουμε μάθει και όπως έχουμε ορκιστεί στον νόμο του Ιπποκράτη να προσφέρουμε. Άλλοι πρέπει να κάνουν το χρέος τους που διαχρονικά απέναντι στο λαό μας και στους εργαζόμενους δεν το έχουν κάνει. Δηλαδή να μας προσφέρουν όλα τα μέσα, τα υλικά και τους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την υγεία του ελληνικού λαού. Πολύ σημαντική είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το επισημαίνετε όλοι οι υγειονομικοί, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Τι γίνεται με τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κρήτη? Μπορούν να λειτουργήσουν σε 24-ωρη βάση? Θα λειτουργήσουν? Τι γίνεται? Ή θα φορτωθείτε όλο το βάρος πάλι και δεν θα ξέρουμε τι θα γίνει, αν τυχόν χρειαστεί? Κοιτάξτε να δείτε, η απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, είναι υποτυπώδης. Και με τις τοπικές μονάδες υγείας και το ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου για μια πόλη περίπου που έχει 200.000 κατοίκους, καταλαβαίνει κανένας ότι δεν μπορούν να καλυφθούν τα σοβαρά κενά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και αυτό είναι σε συνάρτηση και με τις οδηγίες που δίνει η ΟΔΗ σε έναν κόσμο που έχει ύποπτα, αν θέλετε, κρούσματα σε σχέση με τον κορονοϊό, που τους λέει καθίστε σπίτι, αλλά την ίδια ώρα κάποιος γιατρός ή κάποια διαπιστημονική ομάδα να πηγαίνει στο σπίτι για να τον περιγράψει ή να βλέπει πώς πάει η πορεία της νόσου, δεν υπάρχει. Με αποτέλεσμα αυτός ο κόσμος και να παραμένει στα σπίτια και να υπάρχει ο κίνδυνος επιπλοκών, που θα είναι ακόμα χειρότερη η θέση αυτού του ανθρώπου όταν φτάσει στο νοσοκομείο πλέον. Και βεβαίως η κατάσταση στα κέντρα υγείας στην Ήπεθρο είναι ακόμα, αν θέλετε, ακόμα πιο μεγάλη από τα προβλήματα. Μπορεί να υπάρχει 24 ώρες λειτουργία στην Ήπεθρο, αλλά η στελέχωση είναι υποτυπώδης, είναι, αν θέλετε, με το ελάχιστο ακριβώς προσωπικό. Τα απογέμματα μπορεί να μην έχει ακτινολόγο, μπορεί να μην μπορεί να κάνει ακτινογραφία. Έχουν μαζευτεί τα εργαστήρια, τα μικροβιολογικά, και πλέον δεν γίνονται στην Ήπεθρο του Ηρακλείου εργαστηριακές εξετάσεις πέρα από μια γενική αίματος, και όλα αυτά μαζεύονται κάθε μέρα παραμέρα και έρχονται στο Ηράκλειο. Είναι και αυτό ένα δείγμα της λογικής κόστους-όφελους, που σήμερα αυτό, η λογική του κόστους-όφελους την πληρώνει ο ελληνικός λαός και με αυτό δυστυχώς με την επιδημία που υπάρχει του κορονοϊού. Υπάρχει ένα αίτημα στο οποίο η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας και αποφεύγει να κάνει και την κίνηση επί της ουσίας. Δηλαδή,
να επιτάξει ιδιωτικές μονάδες υγείας. Υπάρχουν στην περιοχή περιπτώσεις ιδιωτικών κλινικών που θα μπορούσαν πραγματικά να σας ενισχύσουν τότε την ώρα? Υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές που έχουν κρεβάτια εντατικής θεραπείας και εμείς αυτό διεκδικούμε και παράλληλα το επιστημονικό προσωπικό που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας θα έπρεπε να ενταχθεί τώρα σε ένα κεντρικό σχεδιασμό ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ακριβώς στο κομμάτι αυτό που λέμε και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η όλη πρόληψη να εξαρτιέται από ένα τηλέφωνο που θα κάνει αυτός που σήμερα είναι στο σπίτι για να μεταφέρει το πρόβλημά του στο γιατρό και από εκεί να του δώσει λύσεις ή τηλεφωνικές, είτε αν θέλετε μέσα από το ίντερνετ. Γι' αυτό είναι επιταχτικό το αίτημα τώρα να γίνει αυτή η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, ιδιαίτερα που έχουν μονάδες εντατικής θεραπείας και το επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει και είναι και άρτιο και έχει και επιστημονικές γνώσεις να ενταχθεί σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Αλλιώς δεν θα δοθεί η μάχη που πρέπει να δοθεί και νικηφόρα με τα λιγότερα δυνατά, αν θέλετε, συνέπειες για τον ελληνικό λαό. Είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς λέμε ότι οι μαχόμενοι υγειονομικοί ότι αυτή η μάχη μπορεί να κερδιθεί. Μπορεί να κερδιθεί παράλληλα και με τον αγώνα και με τη διεκδίκηση όλων των εργαζομένων απέναντι στα θέματα της υγείας. Να μην θεωρήσει ότι σήμερα, επειδή φοράει μάσκα ή στο σπίτι ή στο νοσοκομείο, ότι θα πρέπει να πάψει να διεκδικεί. Κάτι που επιχειρείται από την κυβέρνηση σήμερα να χτυπηθούν αυτές οι φωνές που αντιστέκονται. Στον χώρο της υγείας έχουμε φαινόμενο και προσπάθειας περιορισμού των διεκδικήσεων των εργαζομένων όπως έγινε και στον Ευαγγελισμό αλλά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με την κλίση σε έρευνα του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων γιατί τόλμησε το Σωματείο να πει ότι δεν είναι έτοιμο το νοσοκομείο με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει συντάξει να σήμερα αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις λόγω έλλειψης προσωπικού αλλά και υποδομών και βεβαίως να καλέσουμε και μέσα από την παρέμβαση αυτή όλο τον ελληνικό λαό το θέμα της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων μαζί με τα οικονομικά αιτήματα να είναι στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων τους και σήμερα αλλά και αύριο βγαίνοντας από αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει όλο τον ελληνικό λαό και όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.